φυσικά όπως όλοι οι κλάδοι έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού, έτσι και ο αθλητισμός δεν μπορεί να λείπει από αυτήν την κατάσταση και κάποιοι κλάδοι του αθλητισμού ίσως και να αντιμετωπίσουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα σε σχέση με κάποιους άλλους. Αναφερόμενο σε αθλήματα όπως το βόλεϊ, που έτσι κι αλλιώς είχαν οικονομικά προβλήματα στην Ελλάδα, τα πράγματα δείχνουν να είναι ακόμη χειρότερα όσον αφορά το μέλλον του συγκεκριμένου αθλήματος. Στο ποδόσφαιρο, επειδή είναι το ποδόσφαιρο, φαίνεται πως θα βρουν τον τρόπο. Τώρα το πώς θα γίνει αυτό, ειδικά στην Ελλάδα, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, αλλά παγκοσμίως φαίνεται πως θα βρουν τον τρόπο για να διατηρήσουν έτσι το υψηλό επίπεδο το οποίο υπάρχει τα τελευταία χρόνια όσον αφορά και τις οικονομικές απολαβές που έχουν και οι σύλλογοι και οι ποδοσφαιριστές, αλλά και στην ποιότητα του αθλήματος, έτσι ώστε να μην πάει χρόνια πίσω το συγκεκριμένο άθλημα, όπως αναμένεται σε διάφορα άλλα αθλήματα. Νάκη, βέβαια το ζήτημα είναι εδώ στην Ελλάδα τι γίνεται. Εκεί είναι το πανηγύρι. Και πάμε και τώρα στα. Ναι, οι μεγάλες ομάδες σε επίπεδο Champions League ή NBA, ας πάνε να τα βρούμε μεταξύ τους. Το ζήτημα είναι εδώ τι γίνεται. Καταρχάς, λίγο να πούμε τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Έχει σταματήσει οριστικά η γάμα εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου και τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. Σωστά. Η ΕΠΟ το ανακοίνωσε και επίσημα την 5η το απόγευμα αυτό. Ορίζοντας ότι όσοι είχαν οι βαθμολογίες έτσι ολοκληρώνονται, μετά και την τροπολογία που πέρασε ο κύριος Αβγενάκης στη Βουλή, το ότι δίνει το δικαίωμα σε κάθε ομοσπονδία και ένωση να τροποποιήσει όπως θέλει την εκάστοτε προκήρυξη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί η δεύτερη ομάδα, η οποία μπορεί να ήταν στην διεκδικήτρια του τίτλου ή η ομάδα που πάλευε να σωθεί, να κινηθεί νομικά κόντρα στην κάθε ομοσπονδία και κάθε ένωση. Αυτό το... λοιπόν, ναι. Δίνεται το δικαίωμα στην ΕΠΟ για τη ΓΑΜΑ Εθνική και στην ΕΠΣΚΑ Βάλλας για τα τοπικά πρωταθλήματα του ποδοσφαίρου, ουσιαστικά να ολοκληρώσουν τα πρωταθλήματα και να τηρηθούν οι προβιβασμοί και οι υποβιβασμοί, χωρίς να μπορεί κάποιος να πει τίποτα. Βέβαια για τους υποβιβασμούς υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες. Άρα με βάση την ισχύουσα κατάσταση από τον νομό Καβάλας στη ΓΑΜΑ Εθνική, γιατί για τα ερασιτεχνικά θα το πούμε σε λίγο. Για τη ΓΑΜΑ Εθνική είναι Νέστος Χρυσούπολης, Αετός Ορφανού, Κεραυνός Πέρνης και τώρα πέφτει δόξα Θεολόγου. Και ο Κεραυνός Πέρνης υποβιβάζεται. Α, και ο Κεραυνός Πέρνης υποβιβάζεται. Ο Νέστος τερματίζει στη δεύτερη θέση, ο Αετός στην τέταρτη, αν δεν κάνω λάθος. Και ουσιαστικά παραμένουν στη ΓΑΜΑ Εθνική της επόμενης σεζόν. Και περιμένουν τον πρωταθλητή της φετινής πρώτης κατηγορίας της ΕΦΣΚΑ Βάλλας, έτσι όπως έγινε και προβιβάστηκε η συγκεκριμένη ομάδα, ο Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου, ο οποίος την τελευταία αγωνιστική την οποία παίχτηκε στην Καβάλα, την 21η, κατάφερε να κερδίσει στο Βερούλιο στάδιο το Βύρονα Καβάλας, που ήταν πρωτοπόρος στο μεγαλύτερο μέρος του πρωταθλήματος, και να, ουσιαστικά να πάρει αυτό το πολυπόθητο εισιτήριο για την ΓΑΜΑ Εθνική της επόμενης σεζόν, ένας γείτονας του Αετού Οθρημίου. Έτσι, ο Δήμος Παγκαίου έχει δύο ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική την επόμενη σεζόν. Α, τώρα με τον υποβιβασμό λίγο θα παιχτεί τώρα, με τη δόξα Θεολόγου, από ό,τι καταλαβαίνω και τον Κεραυνό Πέρνης. Σωστά. Αυτά έχουν τελειώσει. Αυτό έχουν τελειώσει. Το ερωτηματικό είναι το εξής. Μέχρι πρότινος, όταν παίζονταν κανονικά το πρωτάθλημα, υποβιβαζόταν και η θέση 10. Στην θέση 10 βρίσκεται ο Ορφέας Πουμαξάνθης, ενώ στη θέση 9 βρίσκεται η Ένωση Αλεξανδρούπολης. Ένας από τους δύο θα υποβιβαζόταν. Σύμφωνα με την ΕΠΟ θα μειώσουν κατά μία ομάδα τις ομάδες που υποβιβάζονται, με αποτέλεσμα κατά πάσα πιθανότητα ο Ορφέας Πουμαξάνθης να διατηρηθεί στην κατηγορία, έτσι ώστε να μην είναι άδικο, διότι ο Ορφέας Ξάνθης, κακά τα ψέματα, μιλάμε τώρα για το δικό μας ομίλιο, αυτή ισχύει παντού, ναι. Θα υποδεχόταν, εάν δεν κάνω λάθος, την επόμενη αγωνιστική την Ένωση Αλεξανδρούπολης, οπότε θα είχε την ευκαιρία να διατηρηθεί αυτό στην κατηγορία και να ρίξει την ομάδα της Αλεξανδρούπολης. Ωραία. Όσον αφορά λοιπόν την ΓΑΜΑ Εθνική, κλείσαμε. Για την Football League 2 τώρα τι γίνεται με τον ΑΟ Καβάλας. Εκεί ναι. Δεν έχουμε δει τίποτα. Εκεί κάτι διάσπαρτες ειδήσεις. Η Ένωση Α2 και Β' Εθνικής Κατηγορίας, δηλαδή τη Super League 2 και τη Football League, έχει συνεδριάσει πάμπολες φορές τις τελευταίες ημέρες. Έχει οριστεί μια εξαμελής επιτροπή, η οποία επικοινωνεί με την ΕΠΟ, με τον κύριο Αβγενάκη, θα επικοινωνήσει με τον ΨΑΠ, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών, για να δουν πώς μπορούν να κινηθούν. Η αλήθεια είναι πως όσον αφορά τη Football League τα πράγματα είναι θεωρητικά απλά. Είναι τρεις αγωνιστικές, αυτές που έχουν απομείνει,
και μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα σε, κυριολεκτικά σε μία εβδομάδα. Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η Super League 2. Η δεύτερη τάξη κατηγορία της χώρας, η οποία έχει 10 αγωνιστικές, διότι έχει 12, συγγνώμη, έχει 2 ακόμη αναμετρήσεις για την κανονική διάρκεια και τις 10 αγωνιστικές των play-off. Oh. Η γειτονική Δοξαδρά μας πρότεινε στο ΔΣ που έγινε στην Ένωση Α2 και Β' Εθνικής, εάν αποφασίσει η Ένωση να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, τα play-off θα διεξαχθούν σε ουδέτερες έδρες, ώστε αντί να διεξαχθούν 10 αναμετρήσεις, συγγνώμη, να γίνουν 5. Κάτι το οποίο φαίνεται να είναι πιο εφικτό τουλάχιστον από τους συνολικούς 12 αγώνες, να πέσουμε στους 7. Τώρα, η Football League από την πλευρά της, ενώ έχει μόλις 3 αγωνιστικές, δηλώνει πως δεν θέλει να ολοκληρωθούν στο μεγαλύτερο μέρος των συλλόγων. Αν δεν κάνω λάθος, μονάχα ο ΑΟ Τρίκαλα και ο Ιωνικός είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, διότι είναι οι δύο πρώτοι, είναι αυτοί που προβιβάζονται. Οι υπόλοιποι 12 δεν θέλουν και ζητούν αναδιάρθρωση, κάτι το οποίο είναι έτσι κι αλλιώς πιθανό, ανεξαρτήτως αν ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα ή όχι. Το σενάριο λέει πως οι Football League με τη Super League 2 θα ενωθούν, θα γίνουν μία κατηγορία, θα υποδεχθούν τους 8 πρωταθλητές της ΓΑΜΑ Εθνικής, καθώς δεν θα υπάρξουν play-off στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι. Και έτσι αυτές οι ομάδες οι οποίες θα συντελούν την Football League, η οποία θα ξαναγίνει Β' Εθνική, θα χωριστούν σε 2 ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια. Κάτι το οποίο είναι ιδανικό φυσικά για την Καβάλα και play-off θα έχουμε μονάχα ανάμεσα στους πρώτους, στον πρώτο στο βόρειο και στον νότιο όμιλο. Άρα σε γενικές γραμμές η Καβάλα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως όλα δείχνουν, παραμένει σε αυτή την Football League και το θέμα είναι τι θα γίνει με την αναδιάρθρωση. Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Το συγκεκριμένο σενάριο συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες, διότι το πρωτάθλημα της Football League φέτος ήταν άκρως ανταγωνιστικό, ενώ η Super League 2 δεν ήταν τόσο. Νομίζω πως οι ομάδες που ήταν ξεχωρίσεις ξεχώρισαν. Είχαμε και δύο ομάδες οι οποίες ουσιαστικά τα παράτησαν, τον Απόλλωνα Πόντου και τον ΑΟ Κέρκυρα. Οπότε δεν είχε κανένα ενδιαφέρον στη μάχη της παραμονής. Από εκεί και πέρα θεωρούν ότι αν δώσουν κίνητρα οικονομικά σε αυτές τις ομάδες, τώρα βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στο τι θα γίνει του χρόνου, διότι ο κύριος Αβγενάκης ξεκαθάρισε πως η ΕΡΤ δεν είναι διατεθειμένη να αγοράσει τα δικαιώματα του εν λόγω πρωταθλήματος. Λογικό σου φαίνεται σένα. Στην παρούσα φάση όχι. Εφόσον μιλάμε πως πρέπει να ενισχυθούν τα σωματεία με κάποιον τρόπο ώστε να διατηρηθεί ο επαγγελματισμός, σίγουρα θα ήταν μια βοήθεια τα οικονομικά συμβόλαια. Τώρα, αν σκέφτονται κάτι διαφορετικό για την ενίσχυση των συλλόγων, γιατί μιλάμε για ΠΑΕ, την Football League και τη Super League 2, δεν το γνωρίζω, αλλά ειδικά στην παρούσα φάση, όπου δεν θα υπάρχουν διαφημίσεις τόσο εύκολα, διότι θα πληγωθούν πολλοί κλάδοι μέσα στο καλοκαίρι και στο ξεκίνημα της επόμενης σεζόν. Mm-hmm. Άρα, οι διαφημίσεις που έκαναν οι ομάδες λογικά θα είναι λιγότερες. Δεν θα έχουν τηλεοπτικά. Σίγουρα θα ψαχτούν, δεν ξέρω τι θα βρουν. Θυμίζω πως πριν από κάποια χρόνια, συνδρομητική τηλεόραση του Κοσμοτέ TV είχε αγοράσει τα δικαιώματα της Football League. Ναι. Δεν θα πουλήσουν διαρκείας κατά πάσα πιθανότητα. Διότι δεν θα έχουμε κόσμο στα γήπεδα λογικά μέχρι και τον Δεκέμβριο. Εάν και εφόσον έχουμε κάποια νέα με το εμβόλιο από τη νέα χρονιά, από τότε θα μπορεί να επιστρέψει ο κόσμο στο γήπεδο. Να κάνω μια παρέμβαση για Νάκη σε αυτό. Μήπως όμως τελικά η πώληση των εισιτηρίων διαρκείας είναι η μόνη λύση? Εγώ θα σου το πω διαφορετικά. Ότι σε άλλες χώρες δουλεύουν ουσιαστικά μόνο με τα εισιτήρια διαρκείας. Και να πούμε το εξής, ότι ξέρετε κάτι ρε παιδιά, ας πούμε ότι η ομάδα της Καβάλας δεν δουλεύει με τα κανονικά εισιτήρια, δουλεύει μόνο με διαρκείας και τους βάζει όλους να απλωθούν, όχι μόνο στην πλευρά, στην κερκίδα που είναι αυτή που λέμε στο κολυμβητήριο, αλλά να απλωθούν και αλλού. Μήπως τελικά αυτό είναι μια λύση? Ερώτηση άσυ. Το οποίο πρέπει να το κοιτάξει το υγειονομικό κομμάτι της εκάστοτε κυβέρνησης, στην παρούσα φάση της παρούσας κυβέρνησης, διότι πρέπει να πάρει μια γραμμική απόφαση για όλα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να πει ότι στο Αφή Καραγιάννη, επειδή είναι μεγάλο, θα μπορεί ο κόσμος να πάει στο γήπεδο, αλλά στις Δόξας, επειδή είναι μικρό, έφερε ένα παράδειγμα έτσι κοντινό, δεν θα μπορεί να πάει. Τώρα, με την ίδια λογική, το Ολυμπιακό Στάδιο έχει 60.000 θέσεις και χωράει 80.000 με τους όρθιους, και ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, φέτος έκοψε μέσω όρο περίπου 8.000 εισιτήρια ανά παιχνίδι, που σημαίνει ότι άνετα είχαν 2 μέτρα ο ένας από τον άλλον. Ναι, αλλά στην Τούμπα, για παράδειγμα, στο Βικελίδης, που έχει κόσμο εκεί.
Ναι, πρέπει να υπάρξει ίσως κάποιο κριτήριο με ποσοστό, αλλά ξαναλέω, αυτό έχει να κάνει με την έκταση που θα πάρει ο δεύτερος γύρος της επιδημίας από το φθινόπωρο, δηλαδή το πόσο θα είναι προφυλαγμένη η χώρα μας, η οποία δεν είχε μεγάλο αριθμό κρουσμάτων στην πρώτη φάση, το οποίο είναι και ευχής έργο. Αν και εφόσον υπάρχουν φαρμακευτικές αγωγές ή μπορούμε να ξέρουμε πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε, ίσως να έχουμε κόσμο στο γήπεδο. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα οποία μας μεταφέρονται στην παρούσα φάση είναι πως δεν θα έχουμε κόσμο στα γήπεδα μέχρι και το Δεκέμβριο. Και αν και εφόσον με τις τελευταίες πληροφορίες, όντως τον Ιανουάριο του 2021, έχουμε μαζική παραγωγή του εμβολίου, το οποίο θα μας προστατεύει από το συγκεκριμένο ιό, τότε θα μπορέσει ο κόσμος να επιστρέψει στα γήπεδα, στις εξέδρες και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ίσως τότε οι ομάδες να βγάλουν κάποια διαρκεία μισή σεζόν και να προσπαθήσουν να μαζέψουν τη χασούρα με εισαγωγικά. Το θέμα είναι ποιος θα βάλει το χέρι στην τσέπη, ποιος θα μπει στη διαδικασία να πει ναι, εγώ θα τα βάλω τα λεφτά τώρα και θα τα βγάλουμε μετά. Και αν θες τη γνώμη μου, μια πολύ καλή λύση για αυτές τις ομάδες θα ήταν να ακολουθήσουν το παράδειγμα του ΠΑΟΚ φέτος, να κάνουν μια συνδρομητική διαδικτυακή πλατφόρμα, ώστε ο κόσμος να μπορεί να βλέπει τα παιχνίδια της ομάδας του από το σπίτι, πληρώνοντας ένα αντίτιμο, αντίστοιχο, προφανώς μικρότερο του εισιτηρίου, αλλά να μπορεί να ενισχυθεί οικονομικά και η ομάδα του της Καβάλας, του Θεσπρωτού, της Δόξα Δράμα, της Καλαμάτας και πάει λέγοντας. Είναι τεχνικά. Επειδή η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, εγώ δεν είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ, αλλά και ο παδός της, της ΑΕΚ ο παδός που είμαι, δεν θα μπαινα στη διαδικασία τόσο να δω τη συνδρομητική τηλεόραση μόνο για αγώνες. Προσωπικά, άλλοι θα το κάνουν. Τεχνικά, πώς το είδες εσύ το ΠΑΟΚ TV, λειτουργήσε και μπορεί να λειτουργήσει και σε άλλους? Λειτουργήσε, είχε πολλά προβλήματα, επειδή ήταν μια απόφαση η οποία πάρθηκε τελευταία στιγμή. Γενικότερα με το ΠΑΟΚ TV, εγώ είμαι υπέρ των καινοτόμων ιδεών. Παρ' όλα αυτά, είμαι σίγουρος, δεν θα βγει ποτέ προς τα έξω βέβαια, ότι τα λεφτά τα οποία κατάφερε να μαζέψει τελικά ο ΠΑΟΚ από την συνδρομητική πλατφόρμα την οποία δημιούργησε τη διαδικτυακή, δεν έφτασαν το ποσό το οποίο του πρότεινε η Νόβα και το απέριψε. Αυτή είναι η δική μου άποψη, τουλάχιστον όσον αφορά τις συνδρομές, διότι κακά τα ψέματα, η πειρατεία κερδίζει στην και στο τέλος της ημέρας, από τους φίλους του ΠΑΟΚ, ο ένας από τους τρεις όντως έδινε το αντίτιμο των 5 ευρώ για να παρακολουθήσει παιχνίδια που δεν ήταν ντέρμπι, και οι υπόλοιποι είτε έψαχναν κάτι σπασμένο διαδικτυακά, είτε πήγαιναν σε κάποιο καφέ το οποίο πλήρωνε την συνδρομή. Άρα πρέπει να αλλάξουν την πολιτική διαφήμιση. Ότι ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, okay, θα πας σε ένα καφέ, θα το δεις, αλλά ξέρεις κάτι, εμείς θα σου προσφέρουμε κάτι ακόμη καλύτερο. Και ξέρεις, το ΠΑΟΚ TV, δεν ξέρω, η δικιά μου αίσθηση ήταν ότι ήταν πιο πολύ στο ποδόσφαιρο. Ενώ ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, είναι και άλλα αθλήματα. Στα υπόλοιπα αθλήματα υπήρχαν κεντρικές διαχειρίσεις για τις λίγες, όπως... μπράβο, εδώ είναι το πανηγύρι. Μήπως εδώ είναι το πανηγύρι, μήπως δηλαδή για παράδειγμα στο handball που τα πάει καλά ο ΠΑΟΚ. Θα μπορούσα να... Δεν στηρίξει κανένα τεχνικά τμήματα και θα συμφωνήσω. Τα τεχνικά τμήματα έπρεπε να στηριχθούν έστω με κάποια τηλεοπτική κάλυψη, έστω διαδικτυακή, να αποκτήσουν και λίγη παραπάνω φήμη μέσα σε εισαγωγικά για να μπορέσουν να προσεγγίσουν και κάποιους χορηγούς. Σε αυτό συμφωνώ 100%. Το ΠΑΟΚ TV ήταν καθαρά ποδοσφαιρικό. Μήπως όμως αυτό ήταν το πρόβλημα. Μήπως αυτό πρέπει να το δούνε. Και αυτό να είναι ένα καλό παράδειγμα και για τις υπόλοιπες ομάδες. Για παράδειγμα, σου λέω τώρα για την ΑΕΚ, η οποία και εκείνη έχει καλό τμήμα handball. Η μπάσκετ. Η Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ καλή υδατοσφαίριση. Ναι, φυσικά. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, φέτος θα μπορούσε να έχει καλύψει και τα παιχνίδια της αναπτυξιακής του ομάδας στην Α2. Σωστός. Δεν το έκανε. Προφανώς υπάρχουν κάποιοι παράμετροι οι οποίοι δεν ενδιαφέρουν τις εκάστοτε διοικήσεις είτε να επενδύσουν είτε να βάλουν το χέρι στην τσέπη για τον οποιοδήποτε λόγο και να διαφημίσουν τα τμήματά τους. Εγώ θεωρώ ότι γενικότερα πρέπει να στηριχθούν τέτοιες προσπάθειες για να σπάσει λίγο αυτή η υποχρέωση μέσα αγωγικά της ΕΡΤ να καλύπτει τις μικρότερες κατηγορίες. Δηλαδή, εάν και εφόσον η ΕΡΤ μπαίνει μέσα από αυτό το πράγμα χρόνο με τον χρόνο, δεν έχει καμία λογική να συνεχίσει να αγοράσει τα δικαιώματα. Προφανώς. Αυτό ακριβώς. Οπότε, να δημιουργηθεί
μια τέτοια συνθήκη, είτε ακόμη και αν είναι μια πλατφόρμα η οποία καλύπτει κεντρικά τη διαχείριση μιας λίγκας. Για παράδειγμα, η Super League θέλει να επιστρέψει σε αυτό το μοτίβο, διότι θυμίζουμε πως φέτος είχαν σπάσει τα δικαιώματα ανάμεσα στη συνδρομητική της Nova και στην ΕΡΤ. Στο τελευταίο δέντα σήμα της Super League αποφασίστηκε να επιστρέψουν σε μια κεντρική διαχείριση διαδικτυακά, ρίχνοντας μάλιστα στο τραπέζι την περίπτωση της δημιουργίας μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, τη Liga TV. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει αυτό, αλλά τουλάχιστον δημιουργεί μια αυτονομία όσον αφορά στο πρωτάθλημα και στους συλλόγους. Ωραία. Λοιπόν, από το ποδόσφαιρο να πάμε λίγο στο μπάσκετ. Ακόμη δεν έχουμε κάποιο νεότερο επίσημο για Α2 και Β' Εθνική. Όχι, αλλά η πρόθεση φαίνεται. Η πρόθεση είναι για να σταματήσει το πρωτάθλημα, για να σταματήσουν τα πρωταθλήματα. Σε αυτή την περίπτωση. Η οποία ήταν η πρώτη στην Ελλάδα που αποφάσισε ολοκλήρωση. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση η Καβάλα ανεβαίνει νομίζω Α2, έτσι. Προβιβάζεται. Το θέμα είναι τι θα γίνει με το Γυμναστικό Σύλλογο Ελευθερίπολης, γιατί εγώ αυτά που είδα, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, αυτά που είδα είναι ότι από την Α2 στην Α1, την Basket League, ανεβαίνει αυτή τη στιγμή απευθείας ο Τρικούπης, αποκτά ομάδα και το Μεσολόγγι στην Basket League, αλλά το θέμα είναι με τη δεύτερη ομάδα που θα ανέβει, η μόνη ομάδα που είδα ότι έχει ενδιαφέρον να μπει σε μια διαδικασία να διεκδικήσει άνοδο είναι ο Γυμναστικός Σύλλογος Ελευθερούπολης. Τα λέω σωστά? Μέχρι στιγμής ναι, έτσι φαίνεται. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο βέβαια από ό,τι φαίνεται. Προφανώς. Ό,τι ακριβώς εννοώ. Ο κύριος Βασιλακόπουλος στο τελευταίο δέντα σίγμα της ΕΟΚ δήλωσε πως θα ισχύσουν μονάχα οι προβιβασμοί και κανένας υποβιβασμός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι τελευταίοι δεν πέφτουν από την Α2, ούτε από τη Β' Εθνική, ούτε από τη Γ' Εθνική. Οι προβιβασμοί ισχύουν. Μέσα στους περιβεβασμούς η Καβάλα καταφέρνει να είναι, οπότε θα είναι την Α2 της επόμενης σεζόν, η οποία θα είναι με πολύ περισσότερες ομάδες, με αποτέλεσμα να πέφτουν ακόμη περισσότερες. Έτσι, θα έχουμε δηλαδή ένα πρωτάθλημα που κατά πάσα πιθανότητα οι μισές ομάδες θα υποβιβάζονται για να επιστρέψουν από την μεθεπόμενη σεζόν σε μια κανονικότητα. Τώρα, όσον αφορά τον Γουσουέ... Μπορεί να λειτουργήσει όμως οικονομικά αυτό το μοντέλο? Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εκεί θα κατέληγα φτάνοντας προς τα πάνω και στην Basket League. Έχει 14 ομάδες, αποφάσισε να μην δώσει σε καμία ομάδα υποβιβασμό. Έτσι, παραμένουν όλοι όσοι έχουν. Και θα προσθεθούν ακόμη δύο ομάδες. Η μία είναι σίγουρα ο Φαρίλος Τρικούπης. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει δεύτερη. Ο κύριος Μουλάκης από το Γουσουέ δήλωσε πως ενδιαφέρει τον Γουσουέ μία wild card, η οποία θα τον προβιβάσει. Και νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με το ιστορικό για τον Γουσέ, γιατί νομίζω πως θα είναι η πρώτη ομάδα η οποία θα έχει καταφέρει να πάρει σερή ανόδους από το περιφερειακό πρωτάθλημα μέχρι την Basket League. Μιλάμε το τέρο της Ελευθερούπολης δεν σταματάει. Και καλά κάνει, άμα βλέπει η ομάδα ότι μπορεί να ανταπεξέλθει και οικονομικά και αθλητικά, μακάρι, γιατί να μην προχωράει. Νομίζω πως περισσότερο έχει να κάνει με το ότι θέλει να δει ο Γουσουέ το όνειρο αυτό, να γράψει ιστορία το ότι ξεκινήσαμε από την Εκασαμάς και φτάσαμε την Basket League. Νομίζω πως δεν έχει να κάνει μονάχα με το οικονομικό, ούτε το γήπεδο του καν δεν τον σηκώνει. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουν κάνει πάσα στον Δήμο Παγκαίου από την ομάδα του γυμναστικού. Ότι αν και εφόσον προβιβαστούμε, πρέπει το γήπεδο μας να αναβαθμιστεί για να μπορέσει να υποστηριχθεί. Υπάρχει σκέψη να έρχονται στην Καβάλα να παίζουνε. Ορίστε. Υπάρχει σκέψη να έρθουν στην Καβάλα να παίζουνε. Αυτή είναι η εναλλακτική. Το γήπεδο της Καβάλας είναι γήπεδο Basket League, οπότε η εναλλακτική είναι αυτή. Δεν νομίζω πως θα προτιμήσουν να πάνε στη Δράμα, για παράδειγμα, ή στην Ξάνθη. Νομίζω πως η αμέσως επόμενη λύση είναι το Κλειστό της Καλαμίτσας, είναι το Αλεξάνδρα Δήμοβιου. Αλλά ξαναλέω, όταν και εφόσον φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα ερωτηθούν οι ομάδες με βαθμολογική σειρά από την δεύτερη μέχρι κάτω. Ο Γουσουέ, αν δεν κάνω λάθος, είναι στην 7η θέση και μάλιστα χρωστούσε και ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που δεν έγινε στην Αμαλιάδα κόντρα στον Κόρυβο. Ναι. Οπότε, εγώ θεωρώ πως υπάρχει μία μικρή αδυναμία και θα σου πω γιατί ακριβώς. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως έχει βαθμολογία, ο Ολυμπιακός είναι πάνω από τον Γουσουέ. Και αν υποθέσουμε πως όλοι θα πούν όχι, αυτός που δεν θα πει όχι θα είναι ο Ολυμπιακός. Ναι. Λογικό μου φαίνεται. Λογικά δεν θα πει όχι και αν δεν πει όχι ο Ολυμπιακός δεν θα φτάσουμε μέχρι τη σειρά του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθερούπολης. Εάν και εφόσον ισχύει αυτό που ισχύει τα προηγούμενα χρόνια σε περιπτώσεις ομάδων που δεν θέλουν να προβιβαστούν, τα έχουμε δει σε Β' Εθνικές και Γ' Εθνικές να πηγαίνουν ομάδες και να λένε δεν μπορούμε να κατεβούμε στο επόμενο πρωτάθλημα
και ξεκινάμε βαθμολογικά. Θα φτάσουμε και σε αυτό το ερώτημα. Λίγο να προχωρήσουμε όμως ένα τελευταίο για τα ομαδικά, λίγο στο βόλεϊ. Τι γίνεται εκεί πέρα, Νάκη? Νομίζω ότι η ομάδα της Καβάλας, η γυναική ομάδα της Καβάλας, παραμένει στην ίδια κατηγορία, έτσι? Θα παρέμενε έτσι κι αλλιώς. Να πούμε και κάτι το οποίο είναι γεγονός. Είχε κλειδώσει την παραμονή της πριν καν σκάσει το συγκεκριμένο θέμα με την πανδημία. Γενικά η χρονιά ήταν παραπάνω από αξιόλογη στον σύλλογο του αθλητικού ομίλου Καβάλας, το γυναικείο τμήμα Βόλη. Ο κύριος Μπαλασάς έκανε εξαιρετική δουλειά. Οι προσθήκες οι οποίες έγιναν στην ομάδα ήταν ουσίας και γενικότερα το ρόστερ ήταν αρκετά δεμένο, παίρνοντας και εκτός έδρας νίκες, κάνοντας κάστρο την Καβάλα. Αν δεν κάνω λάθος, είχαν μονάχα μία ήττα εντός έδρας τα κορίτσια του ΑΟΚ. Γενικότερα, μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Μια χρονιά η οποία ουσιαστικά εδραιώνει την ομάδα της Καβάλα στην κατηγορία. Και αν πάρω τα λόγια των ανθρώπων που τρέχουν την ομάδα, στόχος είναι πάντα το καλύτερο. Οπότε λίγο-λίγο θα θελήσουν, εάν και εφόσον τα καταφέρουν, τα επόμενα χρόνια να κρυφοκοιτάξουν και την Pre-League, αν αυτή βέβαια δεν καταργηθεί και επιστρέψουν ξανά στο μοντέλο Volley League Α2 Β' Εθνική. Το οποίο είναι και αυτό που θέλουμε στο τέλος. Διότι η Pre-League είναι μια κατηγορία η οποία δεν είναι και πολύ συμπαθή στους ανθρώπους του Volley στη χώρα μας. Ναι, κατανοητό απολύτως. Και Νάκη, το προκείμενο τώρα ζήτημα. Μιλάς για τις ομάδες που τα παρατάνε, ιδίως τώρα στο τεχνικό ποδόσφαιρο, αλλά και σε άλλα αθλήματα, το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα. Με αποτέλεσμα, ιδίως στην ΕΠΣ Καβάλας, να έχουν μειωθεί αρκετά οι ομάδες, κάθε χρόνο να έχουμε διαφορετική αναδιάρθρωση με τις κατηγορίες. Φέτος, τώρα στην επόμενη σεζόν, η εκτίμησή σου ποια είναι? Πιστεύεις ότι τα πράγματα θα είναι ακόμη χειρότερα όσον αφορά τις αεραστεχνικές ομάδες, και όχι μόνο στην ΕΠΣ Καβάλας, αλλά και σε άλλα σωμάτια, διότι αεραστεχνικά είναι και το μπάσκετ στην ΕΚΑΣΑΜΑΘ, αεραστεχνικό είναι και το βόλεϊ. Τι θα ήθελα τα δικά σου σχόλια? Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το μπάσκετ και το βόλεϊ, που θεωρώ ότι τα πράγματα γενικά εκεί θα είναι δύσκολα, διότι παίζονται σε κλειστό χώρο. Θα έχουν κατά πάσα πιθανότητα και θέματα με τις ακαδημίες. Πάρα πολλοί γονείς ίσως φοβηθούν να κάνουν εγγραφές στα παιδιά τους στα συγκεκριμένα αθλήματα. Και ακαδημίες σημαίνουν έσοδα για πολλές ομάδες. Εκεί θα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα και εκεί θα πρέπει περισσότερο να στραφεί η κυβέρνηση ώστε να ενισχύσει. Διότι εκεί, αν δεν υπάρχει κόσμο στα γήπεδα, φύγουν παιδιά από τις ακαδημίες και γίνουν χίλια δύο τέτοια πράγματα, θα υπάρξουν τεράστια προβλήματα τα επόμενα χρόνια. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, εκεί μπορεί να ελεγχθεί και θα πάμε στην ΕΠΣ Καβάλας, γιατί για τις υπόλοιπες ΕΠΣ έχω μια εικόνα, αλλά επειδή ακολουθώ πάρα πολύ τώρα στην ποδόσφαιρο, θα σου πω ότι η ΕΠΣ Καβάλας σε σχέση με τις υπόλοιπες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι η πιο ποιοτική όσον αφορά τα πρωταθλήματά της και τους συλλόγους τους οποίους βγάζει τις παραπάνω κατηγορίες. Πως φέτος είχαμε 5 ομάδες εθνικές κατηγορίες, 4 τη ΓΑΜΕ εθνική για μια στην Football League και μάλιστα κατάφεραν να παίξουν ένα σχετικά ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο. Θα μου πεις, δόξα Θεολόγου, που βγήκε τελευταία, αλλά να ξέρεις πως το ρόστερ της ήταν πιο ακριβό μέσα εισαγωγικά σε σχέση με ομάδες οι οποίες ίσως και σώθηκαν. Η απειρία της ήταν αυτή που τις κόστησε και τίποτα παραπάνω. Okay. Πάμε τώρα στην ουσία του τοπικού ποδοσφαίρου. Εδώ υπάρχει μια υπόσχεση από την ΕΠΟ και από την κυβέρνηση, πως θα υπάρξει στήριξη των εργαστηριακών σωματείων με χρήματα, οικονομικά. Το κατά πόσο αυτό θα υλοποιηθεί, θα το δούμε μέσα στο καλοκαίρι. Στη συνέχεια, έχουμε ένα θέμα στα τοπικά πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια, με ομάδες που όντως αποχωρούν για οικονομικούς λόγους. Αν θέλει τη γνώμη μου, το μεγάλο λάθος θέλουμε. Και το λάθος το οποίο πληρώνει η ΕΠΣ Καβάλας τώρα, είναι το ότι κατέργησε την γάμα κατηγορία. Μια κατηγορία η οποία συμμετείχαν οι ομάδες οι οποίες απλά κατέβαιναν για την πλάκα τους, δεν είχαν στόχους πρωταθλητισμού ή ανταγωνισμού, έτσι. Τους έβαλε όλους στη β' κατηγορία και δημιούργησε μια συνθήκη όπου στη β' κατηγορία οι μισές ομάδες παίζουν για την πλάκα τους και άλλες μισές για πρωταθλητισμό. Έτσι χάθηκε το κίνητρο πολλών ομάδων, χάθηκαν διάφοροι οικονομικοί πόροι και χάθηκαν και σύλλογοι μέσα σε αυτό, διότι δεν ήθελα να αγωνιστώ σε μια τέτοια κατηγορία. Μια τέτοια ομάδα που έρχεται αυτή τη στιγμή στο κεφάλι μου είναι ο Φάρος Μαριών, για παράδειγμα. Ο οποίος για χρόνια αγωνιζόταν στη γάμα κατηγορία με στόχο απλά να βγει τελευταίος. Και δεν το λέω για να υποτιμήσω τον Φάρο Μαριών, το λέω διότι. Απλά θέλω
ήταν οι κάτοικοι εκεί στις Μαριές να έχουν μια ομάδα να μπορούν να αγωνίζονται. Δικαίωμά τους. Φυσικά δικαίωμά τους και να σου πω για την αλήθεια, αυτή είναι και η ουσία του ερασιτεχνικού κράτους. Αυτό ακριβώς, ναι. Λοιπόν, τώρα όμως, επειδή θα υπάρξει όλο αυτό, υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που πιέζουν την ΕΦΣ Καβάλας να δημιουργηθεί του χρόνου μία κατηγορία με τέσσερις ομίλους, να είμαστε δηλαδή, να είναι όλες οι ομάδες στην Α κατηγορία, να έχει τέσσερις ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια και από εκεί και πέρα να υπάρξουν προεμβασμοί και υποεμβασμοί για την μετεπόμενη σεζόν. Αν θέλει τη γνώμη μου, αυτό είναι μία καταστροφή. Προφανώς είναι καταστροφή, γιατί με αυτό το σκεπτικό που μου βάζεις, απλό σκεπτικό το έργο, έτσι, το Φάρο Μαριών για παράδειγμα, γεωγραφικά να το βάλει στην ίδια κατηγορία με τη Δόξα Θεολόγου. Πώς θα γίνει? Αυτό ακριβώς. Είναι άλλοι στόχοι, άλλα τα κριτήρια και ουσιαστικά για μένα είναι η υποβάθμιση του πρωταθλήματος και των πρωταθλημάτων. Κάποιοι φιλοδοξούν να ανέβουν απλά κατηγορία χωρίς να το καταφέρουν αγωνιστικά. Και ο μεγαλύτερος μου φόβος ότι αυτό μπορεί να υλοποιηθεί είναι ότι την επόμενη χρονιά είναι χρονιά εκλογών στην ΕΦΣ Καβάλας, για να δούμε λίγο τα πράγματα ως έχουν. Ναι. Οπότε εγώ αυτό που είπα και το ξαναλέω είναι ότι στόχος για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, την ΕΦΣ Καβάλας, τη ΓΑΜΑ Εθνική, είναι να καταφέρουμε να δεχθούμε όσο λιγότερη ζημιά γίνεται και να διατηρήσουμε το επίπεδο που έχει φτάσει το τοπικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Αυτός είναι ο στόχος, αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός. Το παράδειγμα το οποίο δεχόμαστε όσοι έχουμε αυτή την άποψη είναι ότι στην Θεσσαλονίκη θα δημιουργηθούν δύο όμιλοι στην πρώτη κατηγορία, ενώ τόσα χρόνια ήταν ένας όμιλος. Όμως στην Θεσσαλονίκη έχουν τέσσερις ερασιτεχνικές κατηγορίες. Δηλαδή θα μειωθεί κατά μία κατηγορία, θα γίνουν τρεις αντί για τέσσερις. Το οποίο δεν είναι τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με το ποδό που είχαμε δύο να γίνουν μία. Αυτό το μοντέλο κατ' εμέ δεν δούλεψε και στο μπάσκετ, όπου θυμίζω ότι η Κασαμάτ κάποτε είχε δύο κατηγορίες, τώρα έχει μία. Και έχουμε αυτό το μοντέλο, το ότι κάποιες ομάδες κατεβαίνουν αδιάφορες και χαλάνε μέσα εισαγωγικά τον ανταγωνισμό, χωρίς να φταίνε. Αυτές ξεκαθάρισαν ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε, είμαστε ερασιτέχνες, κάνουμε την πλάκα μας και κάποιες ομάδες είναι όπως ο Πανσεραϊκός που θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό. Το ίδιο πρόβλημα θα αντιμετωπίσουμε και εδώ, όταν για παράδειγμα ο Ορφέας Ελευθερούπολης, λέω μια ομάδα η οποία είναι ιστορική και έχει πάντα στόχο την άνοδο, την επάνωδο μάλλον στις εθνικές κατηγορίες, θα υποδειχθεί μια ομάδα όπως είναι η ΑΕΠ Ιερέων, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια, και αυτή η ιστορική ομάδα αλλά έχει πέσει, η οποία κατεβαίνει με παιδιά της περιοχής και ουσιαστικά παίζει μέσα εισαγωγικά για την πλάκα της. Οπότε δεν μπορούν κατ' εμέ να ανήκουν όλες οι ομάδες σε μια κατηγορία, γιατί συνήθως όταν βλέπει κάτι τέτοιο, ο πρώτος, και ξαναλέω, φέρνω τυχαία το παράδειγμα του Ορφέα Ελευθερούπολης, αυτός είναι που ρίχνει το επίπεδο του και δεν ανεβάζει τον από κάτω. Αν θέλει τη γνώμη μου στη συγκεκριμένη. Νομίζω ότι είναι προφανές, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Θα σκεφτεί ο Ορφέας Ελευθερούπολης εν προκειμένου ότι ξέρετε κάτι, εντάξει, ας μην βάλω όλους τους καλούς μου παίκτες τώρα να παίξουν, ξέρω εγώ, με την ΑΕΠ Ιερέων. Ναι. Θα κοιτάξω να βάλω κάποια δεύτερη ομάδα ή κάποια από τις ακαδημίες που έχει ο Ορφέας Ελευθερούπολης. Θα μου πεις, αυτό είναι και ένα θετικό ότι ξέρεις θα δουλέψουν περισσότερο τα παιδιά των ακαδημιών. Ναι, αλλά είναι μια ψευδέστηση, Τάσο, διότι αν ήθελαν τα παιδιά των ακαδημιών να δουλέψουν όπως το λες εσύ, θα μπορούσαν να δοθούν δανεικοί σε κάποια ομάδα της β' κατηγορίας. Σωστό και αυτό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι μια ψευδέστηση την οποία και εγώ την ακούω καθημερινά. Και η πρώτη σου σκέψη είναι αυτή ότι ωραία θα πάρουν ευκαιρίες. Δεν θα πάρουν ευκαιρίες. Φαινομενικά θα πάρουν ευκαιρίες σε μια πρώτη κατηγορία, η οποία όμως ποιοτικά δεν θα είναι πρώτη κατηγορία. Θα είναι κάτι πολύ χαμηλότερο και δεν ξέρω πώς θα μπορέσουν να επανέλθουν. Πάρα πολλοί παράγοντες κάνουν παράπονα ότι πολλές ομάδες ξοδεύουν αρκετά χρήματα επίπεδου ΓΑΜΑ Εθνικής. Δεν θέλω να μιλήσω με αριθμούς, αλλά όσοι ακούνε καταλαβαίνουν περίπου για τι ποσά μιλάνε. Αν τα έχουν εσύ, Νάκη, και θέλουν να ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα τους, να μην το κάνουνε. Αυτό ακριβώς. Είναι δικαίωμα της κάθε ομάδας. Αν θέλει, και λέω τώρα ένα ακραίο ποσό, να ρίξει 300.000 ευρώ ο Βίρονας Καβάλας του χρόνου και να ανεβεί Football League σε δύο χρόνια, είναι δικό του δικαίωμα. Ναι. Εφόσον δεν υπάρχει salary cap, για παράδειγμα. Salary cap, να εξηγήσουμε λίγο για τους ακροατές μας. Το salary cap είναι κάτι σαν ένα τσουβάλι, το οποίο ξέρω κάθε μήνα έχει 100.000 ευρώ και όλοι οι μισθοί των παικτών πρέπει να είναι μέχρι 100.000 ευρώ. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Μπράβο, πολύ σωστά. Συνολικά η μισθή όλων των παικτών, όχι η μισθή ενός παίκτη, συνολικά η μισθή. Απλά τα εξηγούμε για τους αυτούς που δεν ξέρουν τον αθλητισμό. Οπότε δεν μπορούμε εμείς σαν εξωτερικοί παράγοντες, είτε είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε φίλαθλοι, είτε το παιδί μας ή ο φίλος μας παίζει ποδόσφαιρο, επειδή θέλουμε να παίξει α κατηγορία, να πιέσουμε μια κατάσταση
προς, κατ' εμέ, προς το κακό του ποδοσφαίρου. Έτσι. Σίγουρα. Μόνο και μόνο για να πούμε ότι ο σύλλογός μας κατάφερε να ανέβει στην άλφα κατηγορία και τέλος. Κατάλαβα. Και ένα τελευταίο σύντομο θα ήθελα, σε παρακαλώ πολύ, Νάκη. Μιλάμε τόση ώρα για τον, για τον ομαδικό αθλητισμό. Στα ατομικά αθλήματα τι γίνεται? Έχουμε το στίβο εδώ στην Καβάλα, έχουμε τις πολεμικές τέχνες, έχουμε τους αγώνες δρόμου, τον μεγάλο, του μαζικού αθλητισμού, κολύμβηση, μην την ξεχνάμε και Αθήνα. Τι γίνεται εκεί πέρα, πώς θα μπορέσουν να τη βγάλουν την, καθαρή την επόμενη μέρα? Καταρχάς ξεκινάμε με το γεγονός ότι είναι οι πρώτοι αθλητές, οι αθλητές του ατομικού αθλητισμού, οι οποίοι γύρισαν επίσημα στις προπονήσεις τους. Ναι. Διότι δεν χρειάζεται πολυκοσμία, δεν υπάρχει συνοστισμός, οπότε γενικότερα είναι πολύ πιο εύκολο. Το ζήτημα είναι το ότι πάρα πολλοί αθλητές, οι οποίοι είχαν ως στόχο τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αυτοί μεταφέρθηκαν ένα χρόνο μετά, οπότε θα έχουν έναν ακόμη χρόνο προετοιμασίας και έχουμε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε καλύψει μόλις το 50% των προκριματικών όσον αφορά την Ολυμπιάδα. Για την Καβάλα τώρα, είχαμε και κάποια καλοκαιρινά event όσον αφορά πανελλήνια πρωταθλήματα στίβου, τα οποία είναι και αυτά στον αέρα. Δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση. Και αγώνες δρόμου μεγάλων αποστάσεων, για παράδειγμα, έχουμε και αυτούς. Του μαζικού αθλητισμού. Προσωρινά έχουν αναβληθεί, αν δεν κάνω λάθος. Περιμένουμε, αν και εφόσον θα οριστεί κάποια νέα ημερομηνία. Η ερώτηση είναι το τι θα γίνει πάλι από τη νέα χρονιά. Γιατί και εκεί μπορεί να έχουμε τέτοια προβλήματα. Δηλαδή, αν δεν γίνουν οι αγώνες τώρα, μπορούν να γίνουν το Σεπτέμβριο, μπορεί να γίνουν τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο είχαμε και το Καβάλα Night City Run συνήθως. Θα πραγματοποιηθεί. Εκεί είναι πολύ πιο περίπλοκα τα πράγματα, διότι εμπλέκονται πολύ περισσότεροι. Δεν είναι καθαρά επαγγελματικό ο αθλητισμό για του αγώνε δρόμου. Δηλαδή, συμμετέχει όποιο θέλει στου περισσότερου. Είναι σαν event μέσα σε εισαγωγικά. Ναι, event όμως σημαντικά, τα οποία μαζεύουν πάρα πολύ κόσμο. Και τα χρειαζόμαστε. Είναι για την πόλη, δεν είναι. Βέβαια. Και προβολή για την πόλη και για όλο τον νόμο. Για παράδειγμα, δεν είναι μόνο το Καβάλα Night City Run. Αυτή τη στιγμή αναβλήθηκαν το Καβάλα Trail Run, ο αγώνας δρόμου του Περαστικού Δάσους, το αθλητικό διήμερο στη Θάσο. Κατά πάσα πιθανότητα θα αναβληθεί ο αγώνας δρόμου, ο δρόμος του νερού, στην παλιά Καβάλα. Και στον αέρα επίσης αυτή τη στιγμή είναι το Wave Running, ο αγώνας δρόμου στον Έστω. Βλέπεις λοιπόν πως όλα αυτά να αναβληθούν και πρέπει να επαναπρογραμματιστούν, και πρέπει ξαναλέω να επαναπρογραμματιστούν, ή θα πέσει το ένα πάνω στο άλλο, ή δεν θα γίνουν καθόλου. Δηλαδή έχουμε αυτό το θέμα, το οποίο είναι οικονομικές απώλειες, είναι έλλειψη ακόμη και στην αθλητική πλευρά, το ότι κάποιοι που περίμεναν αυτούς τους αγώνες για να τρέξουν, αν είναι ερασιτέχνες δρομής, δεν θα τρέξουν. Και ουσιαστικά εκεί υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, ξαναλέω, γιατί δεν πρόκειται καθαρά για ένα αθλητικό κομμάτι. Δηλαδή δεν υπάγεται σε κάποια ομοσπονδία υποχρεωτικά μια τέτοια διοργάνωση, αλλά αφορά έναν Δήμο, αφορά μια περιοχή και στο τέλος ουσιαστικά αυτοί είναι οι οποίοι πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις πάντα με στόχο και σκοπό την υγεία των συμμετέχοντων και των ανθρώπων των οποίων θα παρακολουθήσουν ή θα βοηθήσουν στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Όσον αφορά, ξαναλέω όμως, τον επαγγελματικό αθλητισμό, του στίβου ή της κολύμβησης, τα παιδιά, οι αθλητές επιστρέψουν στις προπονήσεις τους. Αλλά πάλι ισχύει αυτό που έλεγα και για το μπάσκετ, για το βόλεϊ. Δεν ξέρω κατά πόσο εύκολα θα στείλουν οι γονείς τους νεαρούς αθλητές για να προπονηθούν. Νομίζω και στο στίβο δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Στον υγρό στίβο, εγώ κρατάω τις επιφυλάξεις.